δεν ήταν ο πρώτος νεκρός του αγώνα, ούτε ο τελευταίος. Μα ο θάνατός του συντάραξε τη Μακεδονία και συγκλώνησε την Αθήνα. Το τραγούδι του έμεινε στα χείλη όλων και η υπόθεση της Μακεδονίας με μιας πήρε διαστάσεις πανελλήνιας εξόρμησης. Η Μακεδονική Ήπεθρος οργανώνεται για πρώτη φορά συστηματικά. Στα χωριά κτίζονται κρυψώνες και ανοίγονται παραπόρτια για να κρύβονται και να φυγαδεύονται τα σώματα. Τα μοναστήρια γίνονται κέντρα ανεφοδιασμού. Τα σπίτια των γιατρών μετατρέπονται σε όρμο σωτηρίας των τραυματιών. Νέα σώματα καταφθάνουν όλα ένα από την ελεύθερη Ελλάδα και την Κρήτη. Έρχονται από ξηρά και θάλασσα να σμίξουν με τους Μακεδόνες αντάρτες για τον κοινό αγώνα. Γενναίοι καπεταναίοι θα γίνουν η ελπίδα του καταδυναστευόμενου λαού. Τα πολεμικά τους ψευδόνυμα σε λίγο θα γίνουν τραγούδι και αργότερα θρύλος. Καπετάν Βάρδας, καπετάν Ακρίτας, καπετάν Μπούας, καπετάν Κόρακας, καπετάν Νικηφόρος, καπετάν Φούφας, καπετάν Ρούβας και άλλοι. Μαζί τους οι ντόπιοι οπλαρχηγοί, καπετάν Γκόνος, καπετάν Νταλίπης, καπετάν Μητρούσης, καπετάν Ραχοβίτης, καπετάν Φαρμάκης, καπετάν Τσίτσιος και δεκάδες άλλοι. Στα μυστικά του Βάλτου, νερομάνες, ριχαδιές, λασπουριά, ήχοι περίεργοι, κουνούπια, επιδημίες, υγρασία που τρυπάει τα κόκαλα, η λίμνη των Γιαννιτσών. Ένας εκτεταμένος βάλτος που σχηματιζόταν από τα νερά του Λουδία, της Έβεσσας και της Νάουσας. Ο ντόπιος οπλαρχηγός καπετάν Γκόνος από τα Γιαννιτσά με τον Γκρέκο από τη Στρόμνιτσα οδηγούν με τις πλάβες τους τα πρώτα ελληνικά σώματα που μπαίνουν στο βάλτο. Ένας αθόρυβος, αλλά ανελήτως αγώνας στο νερό και στην ξηρά, αρχίζει. Από την Αθήνα φτάνει ο ανθυποπλήρχος Δεμέστιχας, ο καπετάν Νικηφόρος, για να διευθύνει τις επιχειρήσεις. Φθινόπωρο 1906 έρχεται στο βάλτο ο ανθυπολοχαγός Τέλος Αγαπινός, ο καπετάν Άγρας. Με θαραλέες εξορμήσεις καταλαμβάνει οχυρωμένες βουλγαρικές καλύβες. Σε μια συμπλοκή πληγώνεται βαριά και τον πηγαίνουν στην Άουσα. Εκεί σκέπτεται: αυτός ο αγώνας δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σταματήσει. Θα μιλήσω στους αρχηγούς των Βουλγάρων. Βλέπει ότι η αλληλοσφαγή των χριστιανών εξυπηρετεί μόνο τους Τούρκους. Ζητά να επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των Βουλγάρων για να μπει τέλος στον αδελφοκτόνο πόλεμο. Μα τους στείλουν νέδρα και τον πιάνουν. Από χωριό σε χωριό τον διαπομπεύουν. Τον γκρεμούν έξω από το Βλάδοβο της Έβεσσας, το χωριό που σήμερα φέρει το όνομά του. Ο ελληνισμός, σφιχτοδεμένος, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα απατηλά συνθήματα όπως «Αυτόνομη Μακεδονία» ή «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Όλοι γνωρίζουν ότι πίσω από αυτά ελοχεύει η προσάρτηση της Μακεδονίας από τη Βουλγαρία, ακριβώς όπως έγινε με την Ανατολική Ρωμιλία στα 1885. Αλλά ο Μακεδονικός αγώνας δεν είναι μια ένοπλη σύραξη για κατάκτηση εδαφών. Στοχεύει κυρίως στο φρόνημα του λαού. Γι' αυτό και η κινητοποίηση είναι μαζική. Αγρότες και άνθρωποι των πόλεων, επιστήμονες, τεχνίτες, έμποροι, σιδηροδρομικοί, νομάδες αρακατσάνοι και βλάχοι, μαθητές, ένας ολόκληρος λαός ξεπετιέται ενωμένος για τη σωτηρία της πατρίδας. Τεράστια η συμβολή των γυναικών. Στην πρώτη γραμμή, οι δασκάλες, με το βιβλίο στο χέρι και το πιστόλι στην τσάντα. Γι' αυτό, αυτές και οι άντρες συνάδελφοί τους υπήρξαν οι πρώτοι στις λίστες των προγραφών των Βουλγαρικών Κομιτάτων. Οι γυναίκες και νέα κορίτσια στελεχώνουν τα πολιτιστικά και κοινωνικά σωματεία. Ο αγώνας μεταφέρεται στις πόλεις. Ο ανθυπολοχαγός Σουλιώτης Νικολαίδης, μεταμφιεσμένος έμπορο, οργανώνει τη μυστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης. Από τους πρώτους που μιούνται είναι τραπεζίτες, γιατροί, υπάλληλοι, έμποροι, κληρικοί, φαρμακοποιοί, ένας τυπογράφος, ένας ζαχαροπλάστης. Οργανώνεται δίκτυο πληροφοριών, δολιοφθορών, εκτελέσεων, οικονομικό μποϊκοτάζ, καθώς και λαϊκές κινητοποιήσεις. Στόχος, να εκδιωχθούν από την πόλη οι Βούλγαροι, που τα τελευταία χρόνια, βάσει σχεδίου, είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται εκεί. Το 1908, από τις φρουρές της Μακεδονίας, Τούρκοι αξιωματικοί δίνουν το σύνθημα της εξέγερσης κατά του σουλτανικού απολυταρχικού καθεστώτος. Το Σύνταγμα των Νεοτούρκων διακηρύσει την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των εθνοτήτων και προσφέρει γενική αμνηστία. Τα ένοπλα σώματα
κατεβαίνουν στις πόλεις. Ο λαός πανηγυρίζει. Υποδέχεται με λουλούδια τους αντάρτες που παρελάβουν στις πόλεις. Όλοι ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Αλλά οι ελπίδες τους προδόθηκαν. Πολλοί Μακεδονομάχοι, όταν γύρισαν στα χωριά τους, δολοφονήθηκαν. Και οι Νεότουρκοι, αντί ισοπολιτείας, ακολούθησαν στενή εθνικιστική πολιτική. Αυτή η στάση των Νεοτούρκων προκάλεσε τελικά τη συνένωση των Βαλκανικών λαών. Το 1912, Έλληνες, Βουλγαροί, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι συνασπίστηκαν για να εκδιώξουν τελικά τους Τούρκους από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη. Στον πόλεμο αυτό οι Μακεδονομάχοι, οργανωμένοι σε σώματα προσκόπων, μπήκαν βαθιά στη γνώριμή τους Μακεδονική γη, ανοίγοντας το δρόμο στον νικηφόρο ελληνικό στρατό. Με τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13, η Μακεδονία απελευθερώθηκε. Τις βόρειες επαρχίες πήραν η Σερβία και η Βουλγαρία και τις νότιες και κεντρικές η Ελλάδα. Χωρίς όμως τον τετράχρονο ένοπλο μακεδονικό αγώνα, η απελευθέρωση θα ήταν ανέφικτη. Χύθηκε πολύ αίμα. Μαρτύρησαν πολύ. Μίσοι δημιουργήθηκαν. Με τα χρόνια όμως ξεθόριασαν και έσβησαν οι αγριότητες και οι ασχήμιες. Και τα μίση ξεχάστηκαν. Έμεινε ο θρύλος και η επίγνωση της οφειλής στους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές.